Coach, καλό μήνα. Καλό μήνα και από μένα. Και χρόνια πολλά και στον αέρα για τα πρόσφατα γενέθλια του Ηρακλή. Χρόνια πολλά και ας ελπίσουμε ότι αυτός ο μήνας θα είναι καλύτερος από τον προηγούμενο όσο αφορά τους τραυματισμούς και την υγεία των παιχτών. Ο Νοέμβριος να φύγει και να μην ξανάρθει, έτσι. Ακριβώς. Να φύγει και να μην ξανάρθει. Και ακριβώς. Τώρα, τι κάνει ένας προπονητής που του λείπουν τέσσερις βασικοί αθλητές και έχει 10 όλους και όλους στην αποστολή. Εντάξει, ό,τι έχουμε. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι, έτσι. Εντάξει, προσπαθούμε να καλύψουμε τώρα με τα νέα παιδιά το πρόβλημα των απουσιών αυτών. Εντάξει, κακά τα ψέματα, εντάξει, ξέρουμε ότι όλοι παίζουμε τον Ολυμπιακό. Ήταν ούτως ή άλλως και με πλήρες να ήταν η ομάδα. Πάλι είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι για μας. Είναι ευκαιρία να πάρουν εμπειρίες τα νέα παιδιά και ειδικά εμπειρίες τέτοιου τύπου, δηλαδή από ομάδες που είναι πολύ υψηλού επίπεδου, για να ξέρουν και να έχουν και αυτοί ένα στόχο του μέχρι που πρέπει να φτάσουν και πόσο πρέπει να βελτιωθούν για να προσπαθήσουν να συμμετέχουν και αυτοί με τον τρόπο τους στη Volley League. Εμείς θα βρούμε λύσεις. Θα πάρει τώρα στη θέση του διαγωνίου, θα παίξει ο Νικόλας Ελευθερίου. Πασαδόρι θα παίξουν τα παιδιά που παίζανε, ο Σκαρβαδίδης μαζί με τον Παναγιώτη τον Γιάννηδη. Και νομίζω ότι ο Αντώνης ο Μπουράκης, ο οποίος πήγε εξαιρετικά και στο παιχνίδι με το Ιγυνή. Όπως και ο Φωτιάδης. Και ο Φωτιάδης βέβαια στο Χρήστο Δικαιώση. Εντάξει, τώρα βέβαια είναι άλλο επίπεδο το Ιγυνή, Ολυμπιακός από το Ιγυνή, δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει. Αλλά όλα αυτά τα παιδιά θα νομίζω ότι θα αποκομίσουν πολύ καλές εμπειρίες από αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, φαντάζομαι το έργο σας είναι ακόμα πιο δύσκολο και στις προπονήσεις, όχι μόνο στα παιχνίδια. Γιατί με την πολύ μεγάλη τώρα απουσία, με το πρόβλημα που προέκυψε με τον Κιώση, με δύο κεντρικούς, προπόνηση γίνεται. Γιατί τα υπόλοιπα παιδιά θα γυρίσουν. Και ο Μπαμπαλιούτας και ο Προύσαλης και ο Αποστόλης θα γυρίσουν. Η καθημερινότητα είναι δύσκολη και οι προπονήσεις είναι δύσκολες και ειδικά στη θέση των κεντρικών. Και το θέμα είναι να μην έχουμε κι άλλη απώλεια. Δηλαδή, όταν παίρνουν το φόρτο δύο άτομα όλης της προπόνησης και δύο ώρες προπόνησης είναι όλα αυτά, ενώ έπρεπε να υπάρχουν τρεις αυτή τη θέση, είναι πολύ δύσκολο και είναι πάντα προσέχω και να μην υπερφορτώσουμε και τα παιδιά και έχουμε κι άλλο τραυματισμό από εκεί που δεν το περιμένουμε. Αλλά ναι, η καθημερινότητα είναι πολύ δύσκολη και πρέπει άμεσα να δούμε να γίνει η αντικατάσταση και να βρούμε κάποια λύση για να έρθει κι άλλος κεντρικός στην ομάδα. Από δηλαδή 15 Δεκεμβρίου και μετά φαντάζομαι το μυαλό σας είναι εκεί. Ήδη είναι το μυαλό σας, αλλά από 15 Δεκεμβρίου μπορεί να γίνει και πράξη. Ήδη, ναι, ήδη είναι το μυαλό. Απλώς 15 Δεκεμβρίου ουσιαστικά μπορούμε όντως να το κάνουμε πράξη αυτό το πράγμα. Οπότε, βέβαια, το κακό είναι, coach, ότι χθες που βλέπαμε το πρόγραμμα εδώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής, διαπιστώναμε ότι είναι πάρα πολλά τα σημαντικά και κρίσιμα παιχνίδια μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Γιατί υπάρχουν και ευόλυμες αγωνιστικές. Είναι αυτό. Είναι κάτι παραπάνω από υπομονή χρειάζεται για αυτά τα μάτς. Ναι, απλώς είναι τόσα τα πολλά χτυπήματα που πλέον, δηλαδή, δεν κάνουν υπομονή. Δηλαδή, έρχεται η Κηφισιά, 9 του μηνός. Πάτε στην Πάτρα, 13 του μηνός. Είναι συνεχόμενα, είναι μέσα. Έρχεται ο Παμβοχαϊκός, 16 του μηνός. Είναι 7 μέρες για να το καταλάβουμε. Είμαι σε μια εβδομάδα μέσα τρία παιχνίδια. Με δύο κεντρικούς και με τα υπόλοιπα προβλήματα που είπαμε. Το καλό είναι ότι γυρνάει ο Κώστας ο Προύσαλης από Δευτέρα στις προπονήσεις. Πήραμε το OK από τον γιατρό. Ωραία. Και θα είναι στις προπονήσεις από Δευτέρα. Προφυλάξαμε το Λάμπι, τον Παπαλιούτα με τη Μέση και τον Τόλι, τον Αρμενάκη που ταλαιπωρείται από μια γαστρεντερίτιδα όλη την εβδομάδα. Και νομίζω ότι από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε για να δουλέψουμε πάνω στα τρία παιχνίδια αυτά που είναι πάρα πολύ δύσκολα και έχουν εξαιρετικό βαθμολογικό ενδιαφέρον και σημασία για μας. Βέβαια, με όσες αυτές τις ατυχίες και τα προβλήματα, υπήρξε και για μένα πολύ πολύ σπουδαία νίκη μες στο Αιγίνιο όταν στο τρίτο σετ χάνεται ξαφνικά τον Γκιώση και το Λάμπι, έτσι. Και ένα καθαρό τρίποντο που εκτός έδρας φέτος τον Ηρακλή δεν μπορούσαμε να το βλέπουμε γιατί με το καλημέρα είχε ένα πολύ κακό πρόσωπο. Εντάξει, η ομάδα δείχνει αυτή τη στιγμή αντανακλαστικά. Και όταν λέω αντανακλαστικά, έρχονται οι παίκτες και δίνουν λύσεις από τον πάγκο. Αυτό είναι και πείρα το ότι γίνεται. Τα παιδιά δουλεύουν σωστά στις προπονήσεις και μπορούν και μπαίνουν και ανταπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να βγεις από τον πάγκο κατευθείαν να μπεις και να δώσεις λύση στην ομάδα. Και αυτό όσο να είναι αυτή τη στιγμή και τα δύο τελευταία μάτς
χωρίς τον Κώστα τον Προύσαλη το έχουμε πάρει στο σχεδόν στο 100%. Mm-hmm. Δηλαδή από τα δύο παιχνίδια 6 βαθμούς πήραμε 5 βαθμούς. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι τα παιδιά δουλεύουν, έχουν στόχο να παίξουν βόλεϊ, είναι προσιλωμένα σε αυτό το στόχο τους και ευελπιστώ ότι να συνεχίσουμε και έτσι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, αφού έχουμε προβλήματα πρέπει να παίρνουμε λύσεις από οπουδήποτε. Έγινε και με το Φίνι Κασίρου που εκεί μπήκατε στη διαδικασία να χρησιμοποιήσετε τον νεαρό τον Ευγενίδη μέσα στο παιχνίδι και ουσιαστικά με την παρουσία του ήρθε η ανατροπή με τον Φίνι Κασίρου, με τον Εθνικό Αλεξανδρόπολη στο 1-2-3-2. Μπράβο, ναι. Και έγινε και τις προάλλες στο Εγίνιο που κατά τη διάρκεια του αγώνα αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο να χάνεις αθλητές από τραυματισμό κατά τη διάρκεια του αγώνα γιατί σου αλλάζουν όλα τα πλάνα σε ένα παιχνίδι που ήταν must win για πολλούς και διάφορους λόγους. Και όντως αυτοί οι 5 βαθμοί έχουν ιδιαίτερη αξία. Έχουν ιδιαίτερη αξία γιατί η ομάδα από την αρχή της σεζόν έχει παίξει μόλις ένα παιχνίδι. Μόνο με τη Σύρο έχει παίξει πλήρης. Και αυτό δεν ήμασταν και 100% πλήρης γιατί ο Εφρεμίδης που έπαιξε αυτό το παιχνίδι ήταν με πολύ λίγες προπονήσεις ουσιαστικά. Το πρόβλημα είναι ότι ξεκινήσει από την αρχή της προετοιμασίας, ότι η ομάδα δεν ξεκίνησε, ο Byron Ferguson άρχισε πολύ να έρθει. Μετά έχουμε παίξει ήδη 5 παιχνίδια και μόνο στο ένα έχουμε παίξει πλήρες. Και με ρωτάνε πολλές φορές πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν ξέρω ποια είναι τα όρια. Άμα δεν κάτσουμε να δουλέψει όλη η ομάδα, να έχουμε υγεία στην ομάδα, να δουλέψει όλη η ομάδα μαζί, δεν μπορώ να φτάσω. Αλλά πιστεύω ότι αν αυτή η ομάδα είναι πλήρης, έχει πολλές δυνατότητες. Νομίζω κάτι σε αγιασμό πρέπει να το έχετε προγραμματίσει ήδη. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ. Στο μπάσκετ έγινε πραγματικά. Πρόσφατα, όπου και εκεί είχαν κάποια προβληματάκια και τραυματισμό και πρόσφατα έκαναν ένα αγιασμό. Να πω και κάτι δηλαδή τώρα εσωτερικό άλλο. Τώρα έχουμε τον Μπάιρον τον Φέργκουσον που έχει ένα τρομερό πρόβλημα με τους φρονιμίτες του. Δηλαδή. Ναι, που κάποιος ακούει και λέει έλα μωρέ δόντι είναι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή πρέπει δεν να είναι. Κάνει επέμβαση. Έχω μάθει. Ναι, δηλαδή είναι αστεία. Εγώ δηλαδή πλέον τα γελάω. Πώς να σου πω. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει κάθε μέρα. Ναι, για να μην κλάψω γελάω. Δηλαδή κάθε μέρα συμβαίνει και κάτι καινούργιο. Δηλαδή έχουμε τρελαθεί στην ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά είμαστε εδώ, κάνουμε προπονήσεις, δουλεύουμε σκληρά και αυτό είναι και προς τιμή των παιδιών που μένουν και παλεύουν σε κάθε προπόνηση. Να μην σας κουράσω άλλο. Καλή προπόνηση να ευχηθώ. Okay, έγινε. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Θα σας δούμε και πάλι χρόνια αύριο. Πολλά στην ομάδα μου. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, coach. Ευχαριστώ πολύ.